Γεια σας, Σαφάγουλ και με τον Πατρινό. Hello. Και για κάποιο λόγο επιστροφεύει τον Κώστα. Όχι, ξέρεις τι, ήθελα να... Άκου τι πρόβλημα είχα, Κωστή. Πες μου ρε Κώστα. Ήθελα να πω, επειδή... Λοιπόν, είναι ένα ιδιαίτερο επεισόδιο αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αν... Επειδή... Κώστα, κλείσε την επιστροφή σου. Γιατί, πάλι έχω επιστροφή. Ναι, λοιπόν. Να πούμε αρχικά ότι το επεισόδιο δεν είναι sponsored σε σχέση με τα άλλα 42 επεισόδια αυτής της σειράς. Και ο λόγος είναι ότι τελείωσε η συνεργασία μας με τα παιδιά του server. Παρ' όλα αυτά, έχω επιστροφή. Συνεχίζω να έχω επιστροφή από τον Κώστα. Πώς έχεις επιστροφή, τι. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα παιδιά ήταν καταπληκτικά στη συνεργασία τους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε έναν άλλον server και πιθανότατα και σε αυτόν ξανά. Λοιπόν, για να τα κάνουμε πιο σύντομα. Ναι. Γιατί ο Κώστας αποφάσισε να πει την ιστορία όλη, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, να πω ότι είναι γαμάτα τα παιδιά, να τσεκάρουν το σερβερ και αυτά. Ότι, και λοιπόν, ότι απλά θέλουμε να κάνουμε ένα βίντεο season finale αυτό. Κάποια στιγμή, εμείς πριν κάποια στιγμή, έχουμε κάνει μια συνεργασία με το Boosted Network, τον σερβερ ο οποίος συνεργαζόμαστε. Οκ. Okay. Αυτή η συνεργασία έλεξε. Φτάσαμε σε κάποιο επεισόδιο το οποίο αυτή μου διαφεύγει ο Κώστας. Από το προηγούμενο, δηλαδή. Ωραία. Αυτό είναι το 43ο επεισόδιο, το οποίο λήγει season 1 του Skyblock. Αν ο Κώστας αποφασίσει να θέλει εδώ πέρα που είμαι, είχε μια φοβερή θέα στο να δείξουμε ακριβώς το τι κάναμε. Αλλά ακούσε κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Ο Κώστας δεν μου έχει πει που είναι, απλά περιμένει να τον βρω, ξέρω εγώ. Είμαι στο ερωτηματικό, το είπα πριν ξεκινήσουμε. Στην κυριολεξία είμαι στο ερωτηματικό. Το έχω σε βίντεο. Πώς και πώς ανέβηκες εκεί πάνω. Α, όχι, είδα μια κότα και συμπέρδεψα για μια κότα. Τι φάση. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η συνεργασία μας. Χτίσε κάτι, ξέρω εγώ. Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική με τα παιδιά και αποφασίσανε και αυτοί και προφανώς και από το δικιά μας πλευρά να συνεχίσουμε συνεργασία. Γι' αυτό. Σημαντική ανακοίνωση για σου, Κωστή. Αυτή είναι η τελευταία επεισόδιο που βλέπετε από τη season 1 Skyblock. Σύντομα λογικά θα αρχίσει μια season 2, λογικά σε άλλο server, όπου Κωστή κάνει λάθος, με διορθώνεις. Λογικά θα είναι πάλι Skyblock, αλλά και όχι μόνο. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε πάρα πολύ από εσάς είναι τι θέλετε να δείτε στη season 2 του Skyblock. Τι σας άρεσε, ρε παιδί μου, στη συγκεκριμένη season που θέλετε να συνεχίσετε, να συνεχίσουμε και τι θέλετε να αλλάξουμε. Πρακτικά, σε αυτή τη season ήταν ένα αριστούργημα building. Εντάξει. Εντάξει, ας μην το συνεισχολιάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι το Skyblock γενικά, ρε παιδί μου, βασίζεται στο building, φτιάχνεις το νησί σου, κάνεις πράγματα. Θεωρώ ότι αν έρθεις εδώ, ο Κώστας απλά ανέβηκε και ξέρω. Α, θες να κάτσεις εκεί πέρα επί 10 λεπτά, ωραίο βίντεο να βγάλουμε. Εξαιρετικό θα είναι. Κωστή, τον έμενα να σχολιάσουμε λίγο τι καταφέραμε. Εγώ έλεγα να πάμε μπροστά να τα δείξουμε, αλλά θες να κάτσεις εδώ, μισό να κρυφίσω και τα ακουστικά. Συνέχισε μόνος σου, θα σηκωνόμουν, αλλά φαίνεται το χάμος που έχει πίσω το κρεβάτι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο που κάναμε το νησάκι μας, ρε φίλε. Δεν ήταν απλά ένα dirt. Βάλαμε το ξύλο μας, βάλαμε το grass μας. Έχουμε εδώ πέρα ένα ερωτηματικό που ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Έχουμε τα κεφάλια μας, πύργους, αποθήκες που δεν εκμεταλλευτήκαν ποτέ, χρυσά μήλα. Αρένα πολεμάμε, μια κλεψίδρα που θα μπορούσε να είναι και. Βασικά είναι πυραμίδα, είναι. Είναι διπλή πυραμίδα του Inception, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το λέγαμε. Ναι. Ένα σπίτι με πλακάκια μπάνιου για κάποιο λόγο. Οι φάρμες μας, το σπιτάκι του αρχικού, το οποίο ήταν το μονολογικό πράγμα που είναι ωραίο και δεν το χτίσαμε. Και να του κάναμε μια επέκταση για να το χαλάσουμε και αυτό, ρε παιδί μου. Και ίσως το μεγαλύτερο brand name, ο Μιχαλάκης. Ο οποίος απέκτησε 50 φαμίλια. Όχι, είναι. Ποιος ήταν, φίλε, ήταν ο Σούπερ Μιχαλάκης ο πρώτος και ο Σούπερ Ντούπερ, δεν θυμάμαι πώς το λέγαμε δεύτερο. Και είχαμε και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό θέλω να είστε εδώ πέρα, σε παρακαλώ, λίγο στο Nether Portal. Είναι ή δεν είναι. Πιο άσχημο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Ρε φίλε, σίγουρα, αλλά θα ήταν άνετα, πιστεύω, χαρακτήρα σε άνιμε. Δες το λίγο. Κώστα, είναι μια αρκούδα. Οι Ιαπωνέζοι ξέρουν να ζωγραφίσουν ωραία, ρε. Δεν είναι τόσο κακό, ουστή. Είναι μια αρκούδα με χρυσά αυτιά λαγού, πράσινα πόδια και μπλε σώμα. Και πράσινα πόσο αρκή. Πιο fabulous. Πες μου. Έχουμε και ένα ράνι τόξο, το έχω ξεχάσει. Ναι. Πράγματα που δεν έχουμε δείξει ακόμα. Θα δείξουμε λιγάκι όλα από κοντά, ρε παιδί μου. Δεν θα χτίσουμε κάτι σε αυτό το επεισόδιο. Είναι ένα season finale, θα δείξουμε τι χτίσαμε. Είναι ένα season finale, Pablo Overcup, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα κλάψουμε, όχι. Ούτε καν. Το χρυσόμυλο το έδειξε. Είναι αρένα που έχει για κάποιο λόγο έναν creeper. Είναι επιθετικό, ναι, είναι επιθετικό. Α, φύγουμε. Ναι, τι φάση αυτό, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί, πώ έγινε. Δεν ξέρω, Κώστα, αλήθεια. Εδώ έχουμε ένα roller coaster. Μήπως έχει ένα minecart. Να κάνω ένα tour το roller coaster. Κάτσε στο φορέα, κάτσε εκεί πέρα. Καλά, εντάξει, θα συνεχίσω για το tour. Εδώ πέρα πάνω είχαμε του zombie villager μας, οι οποίοι μας πετάγανε αυτά τα ender rods. Ο πάει που το έσπασα. Μπράβο. Μπράβο, Κωστή. Δεν πειράζει. Σου κάνει ένα cauldron, όχι. Νοπ. Ναι, αλλά θυμίζει πάρα πολύ. Την Nether Portal σας τη δείξαμε. Εδώ είναι ο Super Μιχαλάκης και ο Super Mega Μιχαλάκης, αν θυμάμαι καλά πώς τους λέγαμε.
Ρε φίλε, δεν ήταν το Tree Farm που δεν το χρησιμοποιήσαμε ποτέ γιατί μάθαμε πώς να χρησιμοποιούμε την οικονομία του σερβερ και ήμασταν μπάμπλετοι. Ναι, ισχύει. Σταμάτα. Εδώ ναι, έχουμε... η αλήθεια είναι ότι λόγω του sponsor για να μπορέσουμε να δείξουμε πολλά πράγματα, κακά τα ψέματα, ήμασταν παιδιά overpowered. Έτσι, δεν θα είστε εσείς αν παίζετε σε αυτό το σερβερ, το ξέρετε ήδη. Ούτε ρε παιδί μου όμως κλέψαμε, εντάξει, οκ. Okay. Απλά τα παιδιά. Εντάξει, είναι λίγο παραπάνω ώρες farming, ρε παιδί μου. Σκεφτείτε ότι ό,τι παίζαμε ήταν αυτό που βλέπατε σε βίντεο. Οπότε εσείς απλά πρέπει να φαρμάτε για κάποιες ώρες που μεταξύ μας αυτό είναι το Minecraft. Δηλαδή, τι παίζετε σε κανονικό server και μαζί με το ξύλο. Δεν είναι κακό να φανεί αυτό. Ό,τι πληρώνετε παίρνετε. Δηλαδή, εμείς αυτό το rank που έχουμε μπορείτε και εσείς να το αποκτήσετε αν πληρώσετε. Αλλά εντάξει, εμείς προφανώς επειδή συνεργαζόμαστε στα παιδιά δεν πληρώσαμε. Δεν θα πούμε μαλακίες ότι πληρώσαμε για να σας δείξουμε πράγματα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα αν και εσείς δώσετε κάποιο σεβαστό ποσό, θα μπορείτε να έχετε τα ίδια πράγματα. Εδώ έχουμε το βενζινάδικό μας. Ότι επειδή πάμε σε νέο σερβερ, τα παιδιά φάσαν να μας μετακινήσουν εκεί πέρα για να προωθήσουν προφανώς και το σερβερ. Δεν σημαίνει ότι αυτός, παιδιά, χάνεται. Οπότε αν εσείς έχετε επενδύσει κάποια χρήματα ή αποφασίσετε να παίξετε αυτόν, μην φοβάστε. Δεν τίθεται, ρε παιδί μου, κάποιο θέμα, έτσι να το πούμε και αυτό. Yep. Επίσης ο Κωσής κάπου είναι. Ναι, περιμένω το Minecraft. Εγώ είμαι δίπλα στο τέτοιο. Φέρ το Minecraft μου. Give it to me. Πού είσαι, μωρέ? Μπορείς να το πετάξεις έτσι. Το έχω βάλει ήδη. Γεια σου, Κωστή, να προσέχεις! Στάσου μη, θα αν είχαμε και ένα enchanting table εδώ πάνω, το έχεις χάσει τελείως. Όντως, αν ρε φίλε, πρέπει να κάνουμε κάτι εδώ πέρα. Εδώ πρέπει να καταστραφεί ο κόσμος και να πέφτουμε κάτω. Και ας δείξω και με το μέσα στο... Εδώ βασικά αυτός ο πύργος ήταν το spawning point, μας σπονάρανε διάφορα είδη τεράτων κλπ. Το οποίο ήταν φιλικότητα προς το περιβάλλον και τρίτος παίκτος. Ναι, εκτός από εκείνον και τον creeper που για κάποιο λόγο μας συμπαθεί. Μαλάκα, Κώστα, έλα λιγάκι πάνω στον τριτόροφο, ρε. Ναι, μόλις σκότσα το μάστρο με λες και μπήκα στον γκέτο είμαι, ρε. Απίστευτο, αυτό είναι πολύ ρατσιστικό γιατί είναι μαύρο. Εγώ δεν... Ωουάου! Κώστα, θες να τους καθαρίσουμε λιγάκι πριν... Ψήνεσαι! Εντάξει, κάνω βλακία τώρα για θα αρχίσω να τηλεμεταφέρω, δεν το ξέρεις, αλλά τέλος πάντων. Ναι, μωρέ, γιατί ασπρίζουνε? Δεν ξέρω κάποιο. Μαγκάρι και σένα και σου ασπρίζουνε. Ναι, ναι. Είναι τη φωτιά. Ωραία. Το καθαρίσαμε τον γκέτο. Και πάθα από μου έξω και θα είναι έξω. Ναι, μωρέ. Είναι έτσι κι αλλιώς είναι χίλιο έξω. Α, όχι, δεν είναι όχλου του έντερ με τίλο. 25 creeper εδώ, 27 creeper και εδώ πώς είναι, 19 σκελετή. Επίσης είμαστε μεγαλύτερη αγελαδάριση του Τέξας με 2.815 αγελάδες. Ρε, ξέρεις τι, θέλω να γκουγκλάρω λιγάκι. Λοιπόν, θα γκουγκλάρω ποιος είναι ο μεγαλύτερος αγελαδάρης του κόσμου. Να δούμε αν είμαστε καν κοντά του. Δεν νομίζω. Φαντάζεσαι. Is the biggest cowboy in the world. Και γράφει και το Minecraft Cousins. Και το θέλω εικόνα με πίσω και τις αγελάδες του, εντάξει, γιατί εγώ έχω. Δεν μου βγάζει κάτι, εντάξει, μου βγάζει μόνο τις μεγαλύτερες cowboys boots. Εντάξει, κοντά ήμασταν. What? Επίσης, το τελευταίο επεισόδιο φτιάξαμε και το φωτισμό του σερβερ. Όχι όλου, το δικό μου αρνησίου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εδώ το κεφάλι με το οποίο δεν μας βγήκαν καλά τα χρώματα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, μου αρέσει και εσύ. Υποσχόμαστε το νέο επεισόδιο. Κοίτα, σε έσου πολύ καλό. Εμένα κάτι πήγε στραβό στα χρώματα, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε αυτά τα γκρίζα, ρε παιδί μου, τα σωστά. Σωστά. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Λοιπόν, το συζητάγαμε με τον Κωστή. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Το Skyblock θα μπορούσε για πάρα πολλούς λόγους να είναι αγαπημένη μας σειρά, οκ. Παρ' όλα αυτά, ένας λόγος που μου αρέσει η σειρά είναι ότι. Okay, με άλλα κίνητρα, ρε παιδί μου, καταφέραμε να κάνουμε. Χτίζαμε τις μαλακίες μας, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Κακά τα ψέματα, ήταν μια σειρά διασκέδαση. Okay, βλέπατε αυτό το βίντεο, εμείς μπαίναμε, διασκεδάζαμε, κάναμε μαλακίες, λέγαμε και τρία πράγματα και τέλος. Παρ' όλα αυτά. Είναι και από τις μεγαλύτερες σειρές μας, έτσι. 43 επεισόδια. Αυτό... Δεν είναι μεγαλύτερη μας με τίποτα, σίγουρα. Όχι, σίγουρα. Αλλά ρε φίλε, ξέρεις κάτι. Η Feed the Beast Season 2 είναι μεγαλύτερη, σίγουρα. Είναι. Καταρχάς, να αγαπήσατε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το οποίο ήταν και για εμάς ένα κίνητρο να συνεχίζουμε, okay. Πέρα από αυτό, είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε κάτι να δείξουμε. Μπορεί να μην είναι τέλεια κτίρια, σίγουρα δεν είμαστε οι καλύτεροι builders σε καμία περίπτωση, έτσι μιλάμε μα βλακίες. Μα δεν είναι υπέροχα. Δεν είμαστε καν builders βασικά, αλλά παρόλα αυτά, δεν ξέρω, μέσα στις βλακίες νιώθω ότι κάτι κάναμε. Στεγνά, δηλαδή. Χαίρομαι που είσαι περήφανος για αυτά, Κώστα. Εγώ δεν συμμερίζομαι. Δεν είμαι χαζοχαρούμενο, οπότε θα πω εντάξει. Δεν είμαι περήφανος για το Μέγκα Μιχαλάκη που έχει πράσινα μάτια και μια μπουνιά, ή ξέρω εγώ για την κλεψίδρα παύλα ανάποδη πυραμίδα. Είναι για το σύνολο ότι όλο μαζί είναι κάτι αυτό. Ένα αριστούργημα τη μοντέρνα τέχνη, ας πούμε. Να πάρω την πινακοθήκη φίτσι, πώς λέγεται αυτή στη Φλόριντα. What?
Στο Φιρέντσε, τέλος πάντων, θέμα που ζει στην Ιταλία. Ναι, εδώ έχουμε ένα ωραίο νησί να σας δώσουμε για έκθεση. Το θέλετε? Όχι, όχι. Εντάξει, έχω πάει εκεί πέρα που λέει ο Κωστής. Θα μπορεί να πάω το καλοκαίρι με λίγη τύχη. Λοιπόν. Τι. Αν κατέστρεφε όλα τα buildings και έπρεπε να αφήσει ένα, ποιο θα ήταν? Από αυτό το server. Από αυτό το island. Κοίτα. Νομίζω το πιο πετυχημένο build και δεν ξέρω πώς βγήκε σχετικά καλό είναι το κεφάλι σου, actually. Λες, αυτό θα άφηνες. Αλλά επειδή το κεφάλι σου θα διάλεξω κάτι άλλο. Oh, wow. Δυσκολεύομαι, να ξέρεις. Εμένα το Ράνιο τόξο μου αρέσει, να ξέρεις. Το ξέρω δεν είναι εξαιρετικό. Όχι, ούτε το. Θα πω την αρένα. Που, πάλι είναι, που παρά είναι λίγο fancy, αλλά νομίζω. Ναι, είναι λίγο, ρε παιδί μου. Όπου πήγε ο Creeper. Όχι! Ξαφανίστηκε. Βλέπεις από κάτω. By the way, εδώ έχουμε τράπετ. Κοίτα λίγο, δεν ξέρω αν το έχει δείξει ποτέ αυτό. Εδώ μέσα, παιδιά, πέφτει όντως το κοινό κάτι. Το έχω δείξει πρώτα απ' όλα σε βίντεο όταν το φτιάχναμε. Ναι, αυτό το έχει δείξει, τι θυμάμαι. Ναι. Εγώ νομίζω θα κρατούσα την αρκούδα πάντως. Και θα ήθελα να του ζωντανέψω και να με ακολουθάει. Να είναι πώ είναι ο άνθρωπο που του βάζει, ξέρει ένα κεφάλι και γίνονται, ρε παιδί μου, γκόλεμς. Όχι γκόλεμς, τι γίνονται, δεν θυμάμαι. Μόνο ο Κώστας θα διαλέγει την αρκούδα, ρε, αλήθεια μόνο. Δείτε τι. Ναι, ρε, δες το ρε, φίλε, εξαιρετικό. Λοιπόν. Καταργάστε μια αρκούδα χωρίς λαιμό. Λοιπόν, αυτά δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ευχαριστούμε για όσο υποστηρίξατε τη σειρά. Σύντομα season 2. Έχετε season 2. Σε άλλο server. Εντάξει, δεν θα αλλάξει κάτι για εσά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς θα είναι το νησί. Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι τα plugins για αυτά, αλλά θα δούμε. Ναι, Skyblock θα είναι. Fun fact, όταν ξεκινήσαμε δεν ψάχναμε biomes ή θυμάμαι έχω λάθος. Τι είναι ψάχναμε biomes. Είχε κάποια custom νησιά που κοιτάγαμε στα πρώτα επεισόδια. Ναι, αυτό τα είχαμε δείξει αυτά on video. Ναι. Τα πρώτα 4-5 βίντεο αυτά ήταν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη. Είτε μέσα που αγαπήθηκε, είχε views, είχε πλάκα από εμάς, θεωρούμε, και ελπίζουμε ότι το δώσαμε και εσάς. Περάσαμε καλά και νομίζω φάνηκε αυτό. Και σύντομα, season 2. Και όταν είναι σύντομα, το εννοούμε, παιδιά, σύντομα. Μπορείς καλά, εβδομάδα, θα δηλαδή δούμε. Εντάξει. Αλλά ναι, δεν ανακοινώνουμε κάτι. Θα δείτε κάποια στιγμή απλά, ξέρω εγώ, Cousins Play Skyblock Season 2 ή κάπως έτσι. Bye. Bye-bye.